And it Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια νέα παρουσίαση. Σήμερα για παρουσίαση έχουμε να δούμε κάτι διαφορετικό που δεν έχουμε ξαναδεί στο κανάλι και είναι δεκαμελάκια αλάτων. Μιλάω για τα Salt Nick υγρά της Dinner Lady. Μια σειρά που αποτελείται από τρία δεκάμελα υγρά αναπλήρωση με νοικοτήνη αλάτων όπου είναι το Blackberry Crumble, Lemon Tart και Cola Sage. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Dinner Lady που μου έστειλε τα συγκεκριμένα υγρά για αυτή την παρουσίαση. Links θα έχω κάτω στην περιγραφή να μπείτε να τσεκάρετε. Όπως επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Δημήτρη από την Dinner Lady για την επικοινωνία που είχαμε, τις κουβεντούλες που έχουμε κάνει. Έχουμε πει και δυο κουβεντούλες παραπάνω. Γιατί όχι απλά είναι όπως είχα αναφέρει και σε προηγούμενη παρουσίαση Έλληνα. Είναι και εδώ ο συντοπίτης μου, Λαρισαίος. Τον τελευταίο καιρό έχουμε δει τους τελευταίους μήνες να βγαίνουν από τις εταιρείε συνεχώς νέα ποντάκια που άλλα έχουν κουμπάκι, δηλαδή πατάμε κουμπάκι και τζουράρουμε, άλλα ενεργοποιούνται με την τζούρα, δηλαδή τζουράρουμε δεν έχει κουμπιά, δεν έχει τίποτα που κυρίως για μένα απευθύνονται σε νέους ατμιστές. Όμως έχουμε δει ότι όχι μόνο νέοι ατμιστές χρησιμοποιούν ποντάκια αλλά και πιο έμπειροι ατμιστές οι οποίοι θέλουν μια μικρή stealth συσκευή να έχουν μαζί του τη δουλειά του σε κάποιο χώρο έξω που δεν θέλουν να, έχουν, να βγάζουν τα σύννεφα κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και, λοιπά. και, θέλουν κάποια συσκευή να κάνουν κάποιε τζούρε να του καλύπτει την νοικοτήνη που χρειάζεται, που ζητάει ο οργανισμό του. Ένα χαρακτηριστικό που έχουν τα υγρά με νοικοτήνα αλάτων είναι ότι δεν έχουν χτύπημα. Λόγω TPD μπορείς να φτάσεις μέχρι 20 mg νικοτίνη και κυρίως παίζουν εκεί 18 ή 20 mg νικοτίνη. Τα συγκεκριμένα είναι 20 mg νικοτίνη αλάτων, όπου δεν έχουν σαν στόχο να σου δώσουν το χτύπημα που έχει συνηθίσει από την άλλη νικοτίνη που έχει συνηθίσει να αθμίζεις, αλλά να σε καλύπτει η νικοτίνη γιατί απορροφάται πιο γρήγορα από τον οργανισμό. Και οπότε έχεις αυτό το, αυτή την αίσθηση ότι πήρες την οικοτήνη που χρειάζεσαι. Γνώμη μου είναι να όποιος θέλει να παίξει με κάποιο ποντάκι να χρησιμοποιεί υγρό με νοικοτήνη αλάτων. Έχω χρησιμοποιήσει κάποια ποντάκια, έχω χρησιμοποιήσει starter kit που έχω βάλει μέσα αντίσταση ναυτίλου 1.8 ohm με το πράσινο λαστιχάκι. Έχω ξανα... έχει ξαναπαίξει φωτογραφία σε βίντεο. Θα ξαναπαίξει και εδώ πέρα. Όπου είναι για να παίζει με νοικοτήνη αλάτων. Άτμισα το ένα δεκάμελό. Σε τέτοιο starter key. Το άλλο, start... το άλλο υγράκι το άτμισα σε ποντάκι. Και το τρίτο υγράκι το άτμισα και, σε, και αυτό σε κάποιο διαφορετικό ποντάκι. Και συν ότι και τα τρία τα δοκίμασα και σε MTL ατμοποιητή, επισκευάσιμο, όπου δεν θυμάμαι σε ποιον το χρησιμοποίησα, νομίζω στο τζάλις, στη πιο μικρή τρύπα που έχει και γενικότερα μου αρέσει να ατμίζω ε, υγρά υγράκια νοικοτίνης αλάτων και τον αέρα να τον έχω σε MTL ατμοποιητή 0,8 χιλιοστά. Αυτό μέχρι στιγμής. Πιο πολύ καταλαβαίνω να με καλύπτει νοικοτήνη αλάτων σε MTL επισκευάσιμο ατμοποιητή. Ετ ότι θέλω λιγότερε τζούρε με 2-3 τζούρε, εγώ είμαι κομπλέ. Άμα το βάλω σε κάποιο starter kit ή σε κάποιο ποντάκι, θέλω να κάνω αρκετέ τζούρε για να με καλύψει. Τώρα να ξεκινήσω πρώτα από το πιο κλασικό. Από το lemon tart ένα υγράκι που όχι σε νοικοτήνα τον με κανονική νοικοτήνη από τη στιγμή που βγήκε έχει φανατικούς εγώ δεν είμαι τόσο σουφάν. όπου το μπουκαλάκι του είναι κλασικό με το κλασικό από πάνω πιπάκι δαχτυλιδάκι εδώ πέρα ότι κοιτάμε κάνει το κράκο όταν το ανοίγουμε ξέρουμε ότι, ότι, το ανοίξαμε εμείς και δεν ήταν ανοιχτό εγώ αυτά τα δαχτυλιδάκια συνήθω τα βγάζω από τα μπουκαλάκια τα βάζω σε πράσινη, σε πράσινη σε ξύλινη σανιδούλα περίπου τόσο Πολύ λεπτή, τα κολλάω γύρω γύρω Βάζω κόλλα τη δυνατή, την ούχου Και γενικά στιγμή, νομίζω λέγεται Γύρω γύρω από το δαχτυλιδάκι, τα ακουμπάω πάνω στο ξύλο και όταν στεγνώσει Το χρησιμοποιώ σαν βάση και βάζω πάνω ατμοποιητές Έχω φτιάξει τρία τέτοια για να βάζω πάνω τους ατμοποιητές Είναι η κλασική lemon tart. Σου βγάζει λίγο ζύμη, πιο έντονο λεμόνι. Αρκετά ωραίο. Μετά πάμε στο blackberry crumble. Το οποίο το έχουμε δει και στο παρελθόν και στην πρώτη παρουσίαση από Dinner Lady. Όπου αυτό σε μυρωδιά μου βγάζει πιο έντονα τη ζύμη και όχι τόσο το blackberry που άμα θυμάστε καλά τότε όταν είχα δοκιμάσει το flavor shot, το blackberry crumble δεν ήταν τόσο έντονη η ζύμη, ήταν έντονο το blackberry αλλά σου βγάζει και αυτό τη βουτιρένια τη ζύμη εδώ πέρα καταλαβαίνω πιο πολύ αυτό το βουτιρένιο και ψηλό background το blackberry Αρκετά ευχάριστο και αυτό μπορώ να πω και το τελευταίο το Cola Sage το οποίο είναι ένα κλασικό ζελεδάκι κοκακόλα και στη μυρωδιά σου βγάζει αυτό το ζελεδάκι κοκακόλα ε, σαν για νέους για αρχάριους ατμιστές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάποιο δεκαμελάκι νοικοτίνης αλάτων εγώ σαν Νίκος προτείνω να είναι κάποιο καπνικό, να μην πάνε σε κάποιο φρουτένιο, γλυκό κλπ. κλπ, κλπ. Είχα μία κουβέντα με τον Δημήτρη και του λέω «Ωραία η σειρά, ωραία έχεις βγάλει ε, δύο γλυκά, ένα φάση ζελεδάκι που και αυτό στο γλυκό το κατατάσω, κόκα κόλα sage, να το πω και σωστά». Ε, εγώ θα προτιμούσα και κάποιο καπνικό και μου λέει: ε, Φτιάχνουμε, δοκιμάζουμε συνέχεια και θα βγουν και καπνικά. Πολύ καλό αυτό. Και γενικότερα, κάποιο που θέλει να ξεκινήσει το άτμισμα, καλό είναι είτε ξεκινήσει με ποντάκι, είτε θέλει να ξεκινήσει με κάποιο άλλο starter kit. Να προτιμάει κάποιο υγράκι καπνικό και να μην πηγαίνει σε φρούτα, γλυκά κλπ. Ναι, υπάρχουν και αυτοί που μπορεί να γουστάρουν αυτά και να καταφέρουν και να κόψουν το τσιγάρο με τέτοια υγρά αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των καπνιστών που γίνονται ατμιστών κόβουν το τσιγάρο με κάποιο καπνικό υγράκι και εφόσον έχει κόψει το κάπνισμα και έχει πάει στο άτμισμα και είσαι κομπλέ δεν θέλεις μόνο καπνικά, μετά μπορείς να πας και σε κάποιο φρουτένιο κάποιο γλυκό, κάποιο κρεμόδε, τέτοια φάση αλλά γνώμη μου είναι καλό είναι να ξεκινάμε με κάποιο καπνικό. Όποιος ασχολείται και παίζει με ποντάκια, ε, γουστάρει αλλάτων αλάτων κλπ. Ας τα έχει στα υπόψη του. Καλό είναι να... Ε, δεν ξέρω άμα και αυτά τα έχουν σε δοκιμαστήρια. Εγώ δεν έχω δει σε κατάστημα εδώ πέρα στη Λάρισα που να πουλάει δεκάμελα αλάτων να έχει στο δοκιμαστήριο να δοκιμάσεις υγράκι αλάτων. Αυτό που εμένα μου άρεσε αρκετά είναι το Blackberry Crumble. Επειδή μου βγάζει αυτή τη βουτυρένια διζύμη τη την ωραία και το ευχαριστήθηκα αρκετά και το συγκεκριμένο το έχω βάλει σε MTL και το ατμίζω. Η τιμούλα, εκεί που παίζουν πάνω κάτω όλα, 7 ευρώ. Εκεί έχω δει να παίζουν κι όλα. Από 6 μέχρι 7, 8. Αυτά. Ό,τι απορία έχετε με ρωτάτε κάτω στα σχόλια μου. Στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα στο facebook. Και τα λέμε σύντομα σε κάποιο νέο vlog, review ή παρουσίαση. <Και>